Μια και κάποιο είπε τώρα την κριτική επιτροπή του Ντάνσινγκ. Ναι, είπα ότι θα πρέπει να πάω. Φοβερή επιλογή. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Και υποκλίνομαι και γουστάρω κάποια δαντουλάκι με τα χείλια. Κι εγώ. Έχει πολύ χιούμορ και νομίζω ότι τώρα θα το αναδείξει. Θα είναι καταπληκτικά πιστεύω. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Πολύ καλή. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί με τη Φλωρίντα όμω μια άλλη. Ναι, επιτροπή. Την επιτροπή του Ελλάδα έχει ταλέντο. Πραγματικά θέλω να σα πω ότι είναι τέλειο παρεάκι. Του συνάντησα και του τρει εχθέ. Βέβαια θα μιλήσω πρώτα για την Ευγενία Μανολίδου η οποία ήταν υπέρλαμπρη, αδυνατισμένη. Πιο όμορφη από ποτέ, γλυκύτατη. Μας λέει τι έκανε αυτούς τους 8 μήνες που έμεινε εκτός τηλεόρασης, ξεκουράστηκε, ασχολήθηκε τέλος πάντων με την οικογένεια. Ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος μου λέει ότι ήταν στην τελευταία στιγμή να κλείσει ο Ηλίας Ψινάκης με το Ελλάδα έχει ταλέντο και τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε γιατί κατεβαίνει υποψήφιος. Η Ευγενία χαίρεται που δεν είναι πια και κατεβαίνει υποψήφιος ο Ψινάκης. Η Ευγενία, θα σου πω την αλήθεια, προτιμάει το Χάρη Χριστόπουλο από όλους, αλλά βέβαια ο Ηλίας είναι μοναδικός. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι δεν μπορούμε να το πούμε κι εμείς. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Χάρης είναι τελικά ο πιο αυστηρός παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου είπανε για το Χάρη Χριστόπουλο. Πόσο σοβαρός και αυστηρός. Το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Και στον έξω μόνο ήταν καλά αυστηρός. Είναι το σπίτι. Πάμε να τους δούμε. Πάμε να τους δούμε και τους σχολιάσουμε μετά. Και εγώ σας ξέρω. Μήπως συναντηθήκατε με τις ίδιες γυναίκες. Τελικά με τα χείλια αυτά τα που αλλάζαν η επιτροπή, δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή ποιοι θα ήσασταν. Ξεκινάτε όλα καλά. Θα είσαι εσύ, κυρία Ευγενία Μανολίδου και ο Χάρης Χριστόπουλος. Θέλω να μου λίγο να. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, τι έγινε τελικά με όλο αυτό το. Με την επιτροπή τέλος πάντων που αλλάζανε τόσα ονόματα. Κοίταξε, και εγώ άκουγα πολλά. Δεν ζητούσαν τη γνώμη μας να μας πούνε τι συμφωνούμε ή όχι. Αλλά άκουγα να περνάνε πάρα πολλά ονόματα. Μερικά από αυτά φαντάζομαι ότι ίσχυαν, μερικά άλλα είναι αδύνατο να ίσχυαν γιατί είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί υποψήφοι. Αλλά εγώ ήξερα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή πεζόταν μεταξύ του Χάρη, που τελικά επελέγει, και του Ηλία, ο οποίος Ηλίας όμως δεν μπορούσε για λόγους γραφειοκρατικούς. Δηλαδή, εφόσον ήταν υποψήφιος, δεν θα μπορούσε να είναι για τρεις εκπομπές. Στο Ελλάδα έχει ταλέντο και ίσως για παραπάνω. Νομίζω ότι όσο διαρκεί η προεκλογική περίοδος μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Επομένως, ενώ υπήρχε καλή διάθεση από όλους, το τονίζω αυτό από όλους, τελικά δεν έγινε και επελέγει ο Χάρης, ο οποίος ήδη ήταν stand-by και περίμενε. Και νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Λες από όλους, διότι ο Ηλίας Ψινάκης πολλοί λέγανε ότι δεν θα ξανά έτσι συνεργαζόταν με τον Αντένα. Πράγμα που τελικά προφανώς και ο ίδιος ήθελε όμως να γυρίσει. Σου λέω όλοι το ήθελαν και στο λέω αυτό με εγγύηση. Με τον Ηλία είχαμε μια επαφή που ήταν ξέφευγε από την εκπομπή, έτσι. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά πριν την εκπομπή, κατά τη διάρκεια της, μετά την εκπομπή, όπου συζητούσαμε, ήταν μια διαφορετική σχέση που δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένας άνθρωπος με το οποίο δεν γνωρίζει. Ένα τραγούδι που θέλει μεγάλες ικανότητες σαν την Beyoncé για το σύνολο του θεάματος. Δεν διαγωνίζεται για την επιλογή της το τραγούδι, διαγωνίζεται για τη φωνή της. Θα μιλήσουμε τέλος πάντων. Κεφάλαιο Μανολίδου τώρα. Είσαι από τους ανθρώπους που την αγαπάνε, που τη συμπαθούν. Κυρία Μανολίδου, σας παρακαλώ, ελάτε εδώ να σας δει και η κάμερα, γιατί φοράτε ένα υπέροχο φόρεμα. Ελάτε. Πρώτα όρθια. Καλά, είναι κούκλα, δεν γίνεται αυτό. Θα σηκωθώ να την υποδεχτώ. Ξυπνάω, το προέριξα κάτι επάνω μου. Όλα για σένα. Είναι από τους ανθρώπους που πάντα σας υποστήριζαν και σας συμπαθούσαν από την πρώτη στιγμή. Εν αντιθέσει με άλλους, δηλαδή. Εν αντιθέσει είναι σαφώς σίγουρα με άλλους. Πώς είναι έτσι τώρα, καταρχήν. Πώς είναι να σε συμπαθούν. Είναι καταρχήν, πώς νιώθετε. Εγώ σας καλωσορίζω πάλι σε αυτό τον κόσμο που λέγεται τηλεόραση, έτσι. Μας έχετε λείψει, εμάς τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθετε, έχετε άγχος, δεν ξέρω. Εντάξει, άγχος είχα την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τις οντισιόν, γιατί ήταν η πρώτη μέρα που μπήκα σε πλατό μετά από πολλούς μήνες. Αλλά μέχρι εκεί. Ο Χάρης Χριστόπουλος, πώς είναι, τον γνωρίζατε και πριν? Τον είχα γνωρίσει γιατί είχαμε κάνει κάποιες φωτογραφίσεις μαζί. Δεν τον ήξερα ως άνθρωπο. Χαίρομαι πολύ που τον γνώρισα ως άνθρωπο καλύτερα. Όχι τόσο ως Κρητή, βέβαια. Γιατί μας έχει βγει πολύ επαναστάτης Κρητής. Και προσπαθούμε, κάνουμε. Είναι άνθρωπος, δύσκολος. Πολύ. Δεν σα πω, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Δεν μπορώ, Βαγγέλη, έλα να κάτσε εδώ. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Έλα, Βαγγέλη, μάστε, είναι στο καλό. Θα σας λείψει λίγο ο Ηλίας φέτος. Ναι, εντάξει, θα μας λείψει γιατί είναι ένα τελείως ξεχωριστό κεφάλαιο για το Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις τους δύο ανθρώπους. Νομίζω ότι ο Ηλίας δεν συγκρίνεται με κανέναν. Όχι, βέβαια, με κανέναν στον κόσμο. Ο Χάρης είναι μία έκπληξη.
μια ευχάριστη έκπληξη όταν συμφωνεί μαζί μου και μια πολύ δυσάρεστη όταν διαφωνεί. Για να συμφωνήσει με την Ευγενία, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα μιας γυναίκας. Του κάνει ματάκια, μα έλα βρε χάρη μου, τον χαϊδεύει, του κάνει τέτοια. Η ίντριγκα φέτος θα είναι αυτή, θα παίξει μεταξύ εσάς και τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί όλο και θα βρούμε κάτι να πούμε. Ο οποίος είναι εξαίρετος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άντρας, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε και ό,τι λέει είναι πολύ σωστό. Μαθαίνουμε εδώ ότι είστε ο πιο δύσκολος, ο πιο αυστηρός. Υγεία δυσκολία. Εκεί με τα κοριτσάκια ήμουνα, ξέρεις, έβλεπα κάτι ματάγια, κάτι, ήταν μικρές. Δεν μπορούσα να τις στεναχωρήσω, αλλά τώρα βλέπω και όλες τις ηλικίες διάφορους. Ναι, μου βγαίνει, είμαι πιο δύσκολος τελικά. Ναι, μα όντως, το έχει πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά. Καμιά φορά του λέω, βρε χάρη, πρέπει να χαλαρώσεις λιγάκι. Το έχω πάρει λίγο σοβαρά εγώ. Ναι. Νομίζω γη έχει ταλέντο. Ότι αυτός που θα βγει πρέπει να είναι ο νούμερο ένα. Και με τι ασχολείστε? Γυναίκες. Και τι ήρθατε εδώ πέρα? Δικός μου είναι αυτός. Μην το λέτε. Όταν είναι γυναίκες επάνω, πολλές φορές φαίνεται ότι είμαι εγώ πάρα πολύ αυστηρή, ενώ δεν είμαι. Και εδώ τα αγόρια είναι λίγο πιο... Ο κύριος είναι πολύ πολύ επικής με τις κυρίες. Εγώ επειδή είμαι πιο συνηθισμένος να τις κρίνω, αλλά εδώ είναι επιρρεπή στο ασθενέ φίλο. Επική με τα κορίτσια όλων των φίλων. Θέλω να μου είστε τώρα ειλικρινεί, να μου πείτε την αλήθεια, ασχέτω αν είναι μπροστά η κυρία Μανολίδου. Ναι. Τι συμπαθούσατε πριν τη γνωρίσετε, ποια ήταν η γνώμη σα? Την κυρία Μανολίδου, έχω δηλώσει σε άπειρε συνεντεύξει. Η τηλεόραση είναι φωτογένεια. Το πρόσωπο αυτό το λατρεύει ο φακό. Πώ θα πάτε με τον κύριο Φερεντίνο? Τον βλέπουμε καθόλου τον Φερεντίνο? Λίγο τον βλέπουμε. Μας τα πάει καλά, με τη Χριστίδου δεν τα πάει. Ο Φρεντίνος είναι backstage. Εμείς είμαστε front stage, οπότε ένας άλλος κόσμος. Θεωρώ ότι το νόημα αυτή τη στιγμή δεν είναι νόημα το οποίο θα πρέπει να ακούγεται έτσι και να είναι πρότυπο. Τι λέτε, για τα παιδιά που μας κρεβάτι ακούνε, και θες να σκίσεις τα εσόρουχα, γιατί... Και κάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην είμαστε νόμια. Πολλά τα ονόματα που λέγανε ότι τέλος πάντων θα ήταν στην Επιτροπή, ασχέτως αν εσείς τελικά κερδίζατε τη θέση, έτσι, είχαν πει για τον Γιώργο Θεοφάνους, είχαν πει για τον Νίκο Μουρατίδη, κυρία Μανολίδου και κύριε Περί. Εδώ, γιατί υπήρχε μια λίστα, αλλά έπρεπε να εγκρίνουν παλιοί. Θέλω να μου πείτε, ποιον προτιμούσατε λιγότερο, θα το πω ευγενικά, να είναι δίπλα σας? Εμένα όταν μου φέρανε τα χαρτιά, τα έσκισα όλα και είπα μόνο ο Χάρης. Αν δεν έρθει ο Χάρης, δεν θα πάω ούτε εγώ. Ήτανε όρος που έβαλα και από ό,τι βλέπετε εκβίασα το κανάλι και υιοθετήθηκε αμέσως. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία άποψη πριν το κανάλι αποφασίσει. Δεν μας ρωτάει κανένας για το ποιον θέλουμε ή όχι. Προσωπικά εγώ με οποιονδήποτε θα καθόμουνα. Με τον Γιώργο Θεοφάνους που κατά καιρούς έτσι... Αλλά με το Χάρη κάθομαι καλύτερα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δήλωση, θα την βάλουμε στο όλα. Εγώ με όλους θα καθόμουν, αλλά με το Χάρη κάθομαι περισσότερο. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω βέβαια για τον Γιώργο Λιάγκα, μεγάλο κεφάλαιο. Πώς είναι η σχέση σας? Γιατί αυτόν τον καιρό που λείπατε είχε έτσι την ευκαιρία να πει πολλές φορές τη γνώμη για εσάς. Πάντα λέει τη γνώμη του. Ο Γιώργος για όλους, δεν τη λέει μόνο για μένα. Και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος προσπαθεί να είναι λίγο περισσότερο καυστικός για να τον παίζετε κι εσείς περισσότερο, για να ακούγεται το όλο θέμα, έτσι λίγο να παίρνει κάποιες διαστάσεις, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά γιατί δεν νομίζω ότι γίνεται μόνο για μένα. 8 μήνες λοιπόν λείπετε από την τηλεόραση. Τι κάνατε αυτόν τον καιρό? Ξεκουραστήκατε, ασχοληθήκατε με τη μουσική? Όχι, δεν ξεκουράστηκα, αλλά δεν ήθελα και να ξεκουραστώ. Ξεκουράστηκα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών από όλη αυτή τη βαβούρα την τηλεοπτική. Αλλά επειδή περίμενα πολύ καιρό να καθίσω λίγο να γράψω, μου είχε λείψει πάρα πολύ, βρήκα την ευκαιρία από τον Ιούνιο και μετά να ασχοληθώ με τη δουλειά μου. Να. Υπήρχε ένα έργο το οποίο μου είχαν αναθέσει καιρό πριν. Δεν προλάβαινα να κάνω την έρευνα που ήθελα. Κάθισα, ταξίδεψα, συμμετείχα σε διεθνή συνέδρια. Έτρεξα πολύ και είμαι πολύ καλά γιατί έχω ήδη ξεκινήσει μια καινούρια δουλειά. Μαέστρο! Μαέστρο, θα έρθει να βοηθήσει και το παλικάρι. Διαμένετε στις πάσεις, κύριε Μανολίδη. Θα παίξω και εγώ. Παρακαλώ. Μέχρι και κομμουνίστρια θα γίνει. Ωραίο. Πολύ ωραία λοιπόν. Ενδιαφέρον αναμένεται το Ελλάδα.
Με την επιστροφή της. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αγαπημένη μου Γιώργο. Η Ευγενία πολύ σεξι πάντως. Πάντα. Πολύ. Εμένα μου αρέσει που μακρύ το μαλλί της η Ευγενία. Και εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει που το μακρύ το μαλλί της πάρα πολύ. Της πάει σου λείπει και σένα νομίζω το μακρύ τώρα. Όχι, στην Ευγενία μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι κάτι σκέφτεται. Το ξανθό σκέφτεσαι να το επαναφέρει. Το σκέφτεται. Μην βάζει αυτή τη συζήτηση γιατί θα αρχίζει πάλι να σκέφτεται. Σκέφτεται άλλο. Ο Θέμης μάλιστα.